Και παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου από το Ηράκλειο και τους λέω ασημένια σεισμός γίνεται. Ένας δυνατός κρότος χθες απόγευμα σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους στις καμάρες του Δήμου Φεστού, οι οποίοι ένιωθαν να χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Φοβηθήκαμε, όλοι βγήκαμε έξω. Σκάσαμε, φοβηθήκαμε πολύ. Από κάτω. Εγώ το έξω από κάτω, δηλαδή και ακούστηκε μεγάλο βρονταρίδι, σαν να χαλά το σπίτι. Τράταξε το χωριό όλο, το οποίο στα βορείς ακούστηκε λίγο, στη Λοχρία δεν ακούστηκε. Άρα λοιπόν ήταν εδώ πέρα, στο χωριό μέσα. 10 παρά 10 έγινε και δεύτερο. Σαν να πιάσανε όπως είναι η μπουμπουνιέρα, έτσι, σαν να το πιάσανε έτσι το σπίτι και του κάνανε τι κάμε. Απίστευτες περιγραφές από τους έντρομους κατοίκους για το πώς τράνταζε το χωριό από τα έγκατα της γης λίγο πριν τις 6 χθες το απόγευμα, με τους ίδιους να τρέχουν πανικόβλητοι για να βγουν από τα σπίτια και τα μαγαζιά τους. Σαν το φουρνέλο ήτανε. Ένα χτύπο σαν φουρνέλο. Ναι, ταραχτήκανε τα σπίτια, κουνήξανε. Αυτό έχει ξανήσει στο χωριό σας. Εγώ δεν το θυμούμαι. Άλλη φορά. Άλλοι άνθρωποι λένε πως πιο παλιά είχαν ξανακούσει κάτι στο Ρίβους. Ορισμένοι κάτοικοι νόμιζαν αρχικά ότι πρόκειται για ισχυρό σεισμό, με το Δήμαρχο Φεστού να βρίσκεται σε επικοινωνία με γεωλόγους προκειμένου να επισκεφθούν το χωριό. Σαν να πέφτει γης κάτω. Σαν βουλιάζει. Ναι, σαν βουλιάζει γης. Αυτό το είναι σαν να πέσει ένα μεγάλο βάρος κάτω, να μολάσει ένα φορτίο μεγάλο, να πέσει κάτω στη γης. Έτσι είναι δηλαδή. Πρέπει να το ψάξουμε μια στιγμή να πάει όλο το χωριό κάτω. Έχουμε ενημερώσει τον Δήμαρχο και εμείς τον κύριο Λέκα. Δεν είχαμε σεισμό εδώ κοντά στην περιοχή μας. Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο επαναλήφθηκε άλλες 2 φορές στις 10 χθες βράδυ και σε 9.30 το πρωί, όμως ήταν μικρότερης έντασης. Χθες το απόγευμα, 6 παρα 10, ακούγε μεγάλο σεισμό. Το πρώτο που έγινε 6 η ώρα, μίλησα με το Βορίζα, ακούστηκε σαν ένα σεισμό τριάρι. Και πρέπει τώρα να απαντήσω τώρα από το Δήμο, να δούμε τι είναι, να δούμε γεωλόγοι, να δούμε τι είναι, γιατί είναι μόνο στο χωριό μας. Αλλά και το παρελθόν έτυχε πάλι πιο έντονα. Τότε θυμούμαι εγώ και έκανε σαν να βούλαγε, να χτύπαγε ένας βράχος, μεγάλος βράχος, αλλά μέσα στη γη. Το έντονο βουητό στις καμάρες δεν έγινε αισθητό στο διπλανό χωριό Σαβορίζια, όπου πριν από 5 χρόνια κάτοικοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές με φόντο τις τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών που κατέβαιναν με τη μορφή λάβας από το βουνό, καλύπτοντας το μισό χωριό. Τότε οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δήλωναν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Κάτοικοι στις καμάρες ζητούν τώρα επίσημες απαντήσεις από τους ειδικούς.